Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καταρχήν γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά αναζήτησης κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Το θέμα θα τεθεί και στην αυριανή σύνοδο κορυφής. Να μας πείτε αν είστε ικανοποιημένοι στην Κύπρο για το προσχέδιο των αποφάσεων που αποφασίστηκε χθες στο Λουξεμβούργο. Μακριά από τις όποιες θριαμβολογίες και τους πανηγυρισμούς, είναι πολύ σημαντικό ότι λήφθηκε πολιτική απόφαση για να εισηγηθούν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συγκεκριμένες εισηγήσεις ως μέτρο αντίδρασης. Αν θέλετε, το πιο σημαντικό, και από εκεί προκύπτει η ικανοποίησή μας, είναι το γεγονός ότι οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν για την ανάγκη, την ανάγκη που τέθηκε επιτακτικά από την Κύπρο και την Ελλάδα, για να μεταφερθούμε από τις λεκτικές, αν θέλετε, δηλώσεις υποστήριξης σε συγκεκριμένα μέτρα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους. Όταν λέτε συγκεκριμένα μέτρα, κύριε Χριστοδουλίδη, τι ακριβώς περιμένετε αύριο και μεθαύριο να αποφασιστεί στις Βρυξέλλες, με τι θα είστε σαφώς ικανοποιημένοι? Η οδηγία προς την Επιτροπή και την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Σχέσεων είναι πολύ συγκεκριμένη. Η Επιτροπή θα υποβάλει επιλογές που άπτονται των ευρωτουρκικών σχέσεων, για παράδειγμα προενταξιακά κονδύλια, ο διάλογος υψηλού επίπεδου και ούτω καθεξής, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα υποβάλει επιλογές που άπτονται της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα ενάντια σε όλους αυτούς που εμπλέκονται στην παράνομη ενέργεια. Mm-hmm. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, και πέραν αυτού να σημειώσω ότι το θέμα είναι και γραμμένο στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα συζητηθεί στις Βρυξέλλες και ενδεχομένως να υπάρξουν και εκεί επιπλέον αποφάσεις. Για παράδειγμα, κύριε Χριστοδουλίδη, θα ήταν ικανοποιητικό, θα ήταν επιτυχία ένα είδος παγώματος των συζητήσεων για την τελωνιακή σύνδεση Ευρώπης-Τουρκίας, ζήτημα που καίει την Άγκυρα και λόγω και της οικονομικής πίεσης που υφίσταται ο Ερντογάν? Έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει άμεσα την τουρκική κυβέρνηση και ειδικότερα τον κύριο Ερντογάν. Όπως καταγράφεται χθες ξεκάθαρα στα συμπεράσματα της διεύρυνσης που έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, οι εν λόγω συζητήσεις για αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης είναι παγωμένες και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Εδώ έχετε στο τραπέζι και τη χρήση του βέτο, το όπλο του βέτο, κύριε Χριστοδουλίδη. Κοιτάξτε, τα συμπεράσματα διεύρυνσης, όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να υιοθετηθούν στο σύνολό τους. Δεν αφορούν αποκλειστικά μια χώρα. Θα πρέπει να υιοθετηθούν στο σύνολό τους, και εκείνο που χθες σημειώσαμε είναι ότι το προσχέδιο που είχαμε ενώπιό μας που αφορούσε την Τουρκία δεν μας ικανοποιούσε. Mm-hmm. Άρα θα έπρεπε να μας ικανοποιεί οι αναφορές που υπάρχουν για την Τουρκία, έτσι ώστε να δώσουμε και εμείς τη συγκατάθεσή μας συνολικά για το πακέτο διεύρυνσης. Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας δεν άργησε να έρθει. Μοιάζει πως ήταν και απάντηση στις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ευρώπη στο Λουξεμβούργο. Και μιλώ για την Avdex, για άσκηση με πραγματικά πειρά μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, ημέρα διεξαγωγής της Συνόδου Κορυφής. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Η γνωστή τουρκική προσέγγιση που χρησιμοποιεί αυτή του είδους την προσέγγιση, αυτού του είδους τη διπλωματία σε εισαγωγικά. Κάτι που αποδεικνύει, αν θέλετε, και τον αποσταθεροποιητικό παράγοντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, κάτι το οποίο προβληματίζει και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα ένα σχόλιο. Είναι και πρώτο θέμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα μέσα ενημέρωσης εκεί, για τις απειλές του ψευδοκράτους πως θα ανοίξει για επικισμό τα Βαρόσια. Είναι μια ενέργεια που καθόλου, μια απόφαση, μια ανακοίνωση που ούτε υποτιμούμε, ούτε υποβαθμίζουμε. Θεωρούμε την ίδια στιγμή ότι εντάσσεται και σε ένα εσωτερικό παιχνίδι επικράτησης στις κατεχόμενες περιοχές, αλλά ήδη έχουν τροχιοδρομηθεί συγκεκριμένες εξελίξεις για αντιμετώπιση ενός τέτοιου ενδεχομένου. Λοιπόν, κύριε Χριστοδουλίδη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία στο δελτίο μας.